Ρε παιδιά, άμα δεν καταλαβαίνει, μιλάμε εδώ πέρα τόσες φορές. Αν δεν καταλαβαίνει ή δεν βλέπει άλλη εκπομπή ή ξαφνικά σου ήρθε να στείλει ένα μήνυμα, καλύτερα να μην το στέλνει. Είναι τσάμπα δηλαδή, τσάμπα και. Και ήταν και μεγάλο, έγραφε τόση ώρα. Να δώσω χαιρετίσματα στον φίλο μου, στον συνάδελφο μου τον Κωστάκη. Συνένοχο καθώ. Συνάδελφο συνάδελφο. Τι συνέδελφο. Κώστα μου, αγόρι μου, λεβέντι μου. Και στο φίλο μου το Στάθη, τον Τζίνιο. Μην παραπονιέται. Λοιπόν. Να σου πω αυτό για τον Καραγκούνη τώρα. Έχει γίνει, να πω μια είδηση που δεν τη λένε. Έχει γίνει στην Νότια Αφρική σάλλος. Μόλις είδαν όλες οι φυλές της Αφρικής τον Καραγκούνη, θέλουν να τον επάρουν να τον κάνουν το τέμα, λέκο. Ξέρεις πω γιατί. Γιατί λέει, εμείς παιδευόμαστε, βάζουμε κόκαλα. Βάζουμε κάτι άλλο που βάζουμε. Τι κάτι παξιμάδια που βάζουμε εδώ πέρα. Που πλαδίνει το, το σαγόνι. Ναι. Και λέει εσύ γίκες έτσι, αυτός είναι ο Θεός, λέει, πραγματικός. Και έχει τώρα δεν μπορούν, φοβούνται μην τον απαγάγουν οι φυλές. Εκεί πέρα οι φύλαρχοι να τον κάνουν το τέμπ. Ψάξω, μπας και βρουν τίποτα σκαλιστά, σε τίποτα πυραμίδες και τέτοια. Στον Καραγκούνι, στην αρχαιότητα. Τι πυραμίδες έχει πολιτισμό, δεν λέμε τώρα κακό καλό, τελείως. Δινοσαύρου και όλα. Σαν αυτό το παπούτσι που βρήκαν στην Αρμενία, που το βρήκανε. Τόσο. Ναι. Το δωμάτινο. Πούμα. Ήταν το... είχε βγει του Καραγκούνι από τότε, έπαιζε μπάλα. Ο Σπηλιάς. Καλησπέρα. Αδέρφια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλέστε τα. Άλλα ήθελα να πω και τώρα με το χαμόγελο να πούμε, θα πω ότι γυρίσετε ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών με τον κόλλη μου στο νούμερο 4, τον κύριο Καραγκούνι. Καταλαβαίνετε, άνθρωπο. Έχει, λοιπόν, ναι. Ο... Δεν θέλω να μιλάω για αυτούς. Ο Χόμπιτ. Δεν θέλω να, ναι, δεν θέλω να μιλάω καθόλου για αυτούς. Λοιπόν, συμμερίζομαι τις απόψεις σας και κυρίως εγώ θα πω του Άκη, πρώτη φορά μιλάω μαζί, Μανώλης από Χαϊδάρι. Ναι, εντάξει, τα ίδια πράγματα είναι τώρα, λοιπόν, δηλαδή απλά okay. Κάθε και τον τρόπο του. Ναι, αυτά που γράφει ο άλλος περί τούβλων και πυροτούβλων, να θα τις αφήσει τις βλακές. Απλά τι βλέπει ο κόσμος, θα σας πω ευθέως. Αισθάνεται ότι το κανάλι και εσείς και οι μεσημεριανές και απογευματινές εκπομπές είστε ένας μοχλός πίεσης. Δηλαδή, λέμε 10 μπουρδες, θέλουμε να πάρουν τις δύο σωστές, κατάλαβες, θέλουμε να πούμε Άκη. Αυτό θέλουμε να πούμε. Δηλαδή εσύ μιλάς πιο αεράτα, να σου το πω λαϊκά, ρε παιδί μου, μιλάς πιο χύμα. Θέλουμε προπονητή, αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ ο Αλέκος το λέει με πιο πλάγιο τρόπο. Το ίδιο πράγμα λέτε όμως. Κοίτα, να το καταλάβουν, να το καταλάβουν, για να το καταλάβουν όλοι. Για το... Λέρε, κοίτα, Αλέκο, άσε τώρα, επέτρεψέ μας. Δηλαδή εδώ βλέπεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Και σου στέλνει τώρα άλλος μήνυμα για συνενοχή. Και έχει γίνει τώρα, αφήσει αυτό το θέμα τώρα. Ναι, δηλαδή... Θα κάτσουμε κάποια στιγμή εκτός σου... αέρα να πούμε 5-10 πράγματα. Εντάξει, να, δούμε. Καλύτερο, να σου πω εντάξει. Κάποια πράγματα δηλαδή. Αυτά τα πράγματα που έχουν. Να σου πω με λίγα λόγια. Τη δουλειά στον Ολυμπιακό την κάνει όποιος δεν πληρώνεται. Εντάξει. Με λίγα λόγια, τελείως. Λοιπόν, απλά είναι μεγάλες οι αγωνίες μας αυτή την εποχή. Δεν έχουμε ξαναδεί αυτό το πραγμάκι. Να περνάει τόσος καιρός και δυστυχώς, όπως λες εσύ, αυτή η ανυπαρξία να τη βλέπουμε και μπροστά μας. Πιθανόν μπροστά μας, ρε παιδί μου. Πιθανόν μπορούμε να τη δούμε. Δεν θέλουμε να τη δούμε. Δεν θέλουμε να τη δούμε. Θέλουμε να δούμε τον Ολυμπιακό μας δυνατό ξανά. Να αρχίζει να δυναμώνει. Είμαστε στο 0, δεν θέλουμε να πάμε στο μείον 10. Μπα. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα είμαστε κάτω. Με 34 χρόνια. 34 τώρα είμαστε κάτω από το 0. Ναι. Γιατί έχουν φύγει, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι όλοι. Όχι, δεν λέω για τον κόσμο. Είμαστε μείον 11 παίχτες, παιδιά. Μείον 11. Ναι. Αλήθεια είναι. Είμαι 34 χρόνια, έχω ζήσει τα πέτρινα χρόνια. Έχω ζήσει άσχημες εποχές. Δεν θέλω να ξαναφτάσω εκεί. Μα δεν υπάρχει ταξίδι και χωρίς λόγο και δεν ταξίζει κανένας. Δεν ταξίζει, δεν ταξίζει κανείς. Δηλαδή ποιος ταξίζει. Κάναμε δηλαδή όλες τις επενδύσεις, προπονητικό κέντρο, γήπεδο και τα λοιπά, πρωταθλήματα, εδραιωθήκαμε. Και δεν μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός εκεί. Δεν αλλά δεν ταξίζει ούτε ο κόσμος του Ολυμπιακού, ούτε η ομάδα του Ολυμπιακού, ούτε ο πρόεδρος ταξίζει. Απλά ρε παιδιά υπάρχουν ερωτήματα πολλά. Ένα ερώτημα και θα τα πω και εσείς απαντήστε όπως θέλετε και όπως μπορείτε. Πρώτον, γιατί ο Αγγελόπουλος δεν έχει κρίση και οι άλλοι έχουν. Δεύτερον, δεν έχει κρίση οικονομική. Δεν υπάρχει υφέση στον Αγγελόπουλο. Είναι πολλά τα λεφτά. Άστο, σου λέω τώρα είναι τα λεφτά. Κοίτα, να δεις τώρα να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Όλοι αυτοί κάτι, δηλαδή που ακούμε τώρα, δηλαδή που είναι η οικονομική επιφάνεια της Ελλάδος. Είναι 40 χρόνια πλούσιοι. Ναι. Το πολύ. Όλοι αυτοί που ακούς. Οι Αγγελόπουλοι είναι από τουρκοκρατίας και μετά πλούσιοι. Μόνο πλούσιοι ήταν. Ναι. Όσο θυμούνται τις γενιές τους πίσω, μόνο πλούτο φαντάζονταν. Ρε Άκη, απάντηση στο Μαρινάκη, γιατί δεν δίνεται για να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν είναι Ολυμπιακός ο Μαρινάκης. Δεν ξέρω γιατί δεν δίνεται. Είναι ερωτήματα που απασχολούν τον κόσμο, γι' αυτό έχουμε αγωνίες.
Δεν ξέρω, κοίτα, επειδή είναι αυτά, δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια, επέτρεψέ μας από εδώ να μην πάρουμε τη θέση κανενός. Δηλαδή, όχι, να μην μπούμε καμία γνώμη, γιατί μπορεί να φανεί ότι μπορεί να πάρουμε και θέση και να μας μπλέξουν αλλού. Τέλος αλλιώς, όπως πήγανε κλείσω, και να μας μπλέξουν. Πρωτοφωνάρτε το, θέλουμε προπονητή. Αδέρφια, εμάς, κοίτα να δεις, φίλε μας. Τι άλλο να πούμε, το δηλαδή, μοτό ποιο είναι. Να βγούμε με μπλουζάκια κάθε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ενισχυθεί. Τι λέμε, ο Ολυμπιακός πρέπει να ενισχυθεί σαν Ολυμπιακός, όπως το αρμόζει στον Ολυμπιακό και στον κόσμο του, που με το βαλάντιό του συνέχεια ενισχύει και προσδοκεί την πρόοδο της ομάδος. Θέλει αυτό. Πέντε μεταγραφές εντεκαδάτες, και τρεις, τέσσερις για τον πάγκο, ένα κανονικό προπονητή. Δηλαδή να καβγούμε μπλουζάκια και να το βλέπουμε συνέχεια εδώ πέρα. Τι άλλο να βροντοφωνάξει, τι άλλο, πώς άλλο να το πούμε. Προπονητή, θα ξέρεις ότι είναι ο μόνος σίγουρος που δεν θα πάρουμε. Γι' αυτό δεν ονοματίζουμε. Θες να βάλω μια μπλούζα, ένα όνομα του προπονητή εδώ στην μπλούζα και να το παίξεις όλα τα λεφτά σου. Ότι δεν πρόκειται να το πάρει ο Ολυμπιακός, όσο κοντά και να είναι. Δεν θα χάσεις, θα το δεις. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Εσείς ειλικρινά να πούμε. Λέω να βγω να μιλήσω με τα παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε το έχω ξαναπεί, παιδιά, έχω ξαναβγεί. Ο Τάσος είμαι. Γεια σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε όλα. Και να εκφράσω κι εγώ έτσι κάποιες, κατά κάποιο τρόπο, απορίες. Βασικά να πω ότι έχω διαρκεία στη 14, σειρά 19, θέση 20 και θα ξανά έχω πάλι και φέτος. Με όποιον προπονητή και μας πάρει ο πρόεδρος. Είτε μας τιμωρίζει, είτε μας κάνει να χαρούμε κατά κάποιο τρόπο. Τιμωρίας πρόκειται, εντάξει. Ναι, ρε Σιάκη, να πούμε. Δεν έχουμε κάνει τίποτα κακό. Ρε Άκη, θυμάσαι πριν. Έχουμε κάνει καμία ζαβολιά, δηλαδή, και να τιμωρηθούμε. Πριν αρχίσουν τα play-off και είχαμε πει ότι από τότε έπρεπε να έχει τον προπονητή. Παιδιά, προσέξτε τώρα. Και λέγαμε και χθες. Τότε, αν θυμάσαι, λέγαμε από χθες. Μιλάγαμε και λέγαμε από χθες. Ακριβώς, από τότε. Παιδιά, τρελαίνομαι με το εξής. Βλέπω σε όλες τις ομάδες του πλανήτη, μα σε όλες τις ομάδες του πλανήτη, ότι είναι μπροστά ο πρόεδρος, η διοίκηση και από πίσω έχουν, να πούμε, 4-5 ποδοσφαιρικούς ανθρώπους που ασχολούνται με την ομάδα. Να δουν παίκτη ή προπονητή όταν θέλουν. Αν πάρει δηλαδή από τα πιο μεγάλα κλαμπ μέχρι και τα πιο μικρά. Έχουν, να πούμε, ανθρώπους που ασχολούνται με τον, με τον προπονητή. Που τα αυτονόητα λέμε. Τα αυτονόητα. Με μια λέξη λες αυτονόητα. Και εμείς εδώ έχουμε τον Χρυσικόπουλο που ο άνθρωπος είχε κάνει την κατάσταση με το μετρό και τον πήρε ο Κόκαλης να πάει να βρει προπονητή, να κλείσει ποιο προπονητή, ποιο σύστημα παίζει ομάδα, ποιο σύστημα εντός εισαγωγικών αγαπάει ο κόσμος. Και δεν λέω θύρα 7, γιατί για μένα θύρα 7 και κόσμος είναι ένα, δεν υφίσταται ξεχωριστά αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν τι πρεσβεύει πολύ... συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή έχουμε τον Ολυμπιακό. Τι πρεσβεύει ο Ολυμπιακός, το επιθετικό ποδόσφαιρο και, και να βλέπουμε και από πολύ, όχι καθόλου μπάλα, έστω και λίγο να βλέπουμε, εντάξει, πάλι θα το καταπιούμε. Γιατί έχουμε μάθει να βλέπουμε και μπαλίτσα. Πιστέψτε με, η ομάδα θέλει πρώτα έναν άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός, θέλει τεχνικό διευθυντή. Αυτό που το έχετε πει και εσείς κατά επανάληψη και το λέτε και το ξαναλέτε και το ξέρουν και οι κουφοί και οι μουγκοί που λένε και, δεν ξέρουν, και οι τυφλοί να πούμε. Κοιτάξτε, δεν μπορεί τώρα, να σου λέει ο Τάσης, ο Δημητράκης τεχνικό λέει διευθυντή θέλει αυτό. Είναι απαραίτητο αν έχεις βαφτισμένο προπονητή. Ναι. Αν έχεις βαφτισμένο προπονητή θέλεις και ένα τεχνικό διευθυντή. Αλλά αν δεν έχει, αν είναι και ο προπονητής τώρα αξίας και ξέρει και την αγορά και αυτά, το ψήλο ξεπερνάς λόγω κρίσης. Λέμε εμείς τώρα, να κόψουμε κάπου εκεί. Εγώ τρελαίνομαι, παιδιά, λέει υπάρχουν λέει δύο τάσεις και μία τρίτη λιγότερο ισχυρή. Τι τάση? Ο Δημητράκης από τη μια, ο Χρυσικόπουλος από την άλλη και οι άλλοι από την άλλη. Και πράσινα άλογα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, θέλει η ομάδα, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον 5 παίκτες. Εγώ λέω 7 παίκτες, τουλάχιστον 5. Με τον Γιωβάνοβιτς δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ελεύθερο στο γράψτε. Τι έγινε με τον Γιωβάνοβιτς, πλάκα-πλάκα. Δεν είναι ακόμα, δεν. Αν δεν ξεκαθαρίσει με τη Λίβερπουλ, ο Μπενίτεθ έφυγε από τη Λίβερπουλ. Τον οποίο τον είχε επιλέξει. Δεν τον θέλουμε. Όχι, δεν το συζητάμε ότι θα τον πάρουμε. Μην παρεξηγηθείτε. Δεν τον θέλουμε. Όχι, λέμε για τη Λίβερπουλ, μιλάμε. Έτσι λέμε γενικά.